και Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά και πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε στην κυρία Τελιγιορίδου. Κυρία Τελιγιορίδου. Η καταστροφή που έχει γίνει από αυτή την θεομηνία είναι πραγματικά, από την εικόνα που έχουμε, μία ολική καταστροφή. Η κυβέρνηση λοιπόν, ενώ είχε την πλήρη ενημέρωση για το τι έρχεται με τον Ιαννό... Και η αλήθεια είναι ότι είχαν ενημερώσει την περιοχή, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το επίπεδο της ενημέρωσής της, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Γιατί ακούγαμε ότι θα υπάρξουν πολλές δυσμενείς συνθήκες στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, αλλά δεν ξέρουμε ποια ενημέρωση ακριβώς υπήρχε για τη Θεσσαλία. Πέρα από αυτά όμως, τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια, οι ανακοινώσεις που γίνονται σήμερα από την κυβέρνηση είναι ελάχιστες σε σχέση με την πραγματική κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση είναι ότι έχουμε μια ολική καταστροφή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά καλλιέργειες με βαμβάκι, με καλαμπόκι. Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις έχουν χάσει το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Και εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος, τουλάχιστον από την επικοινωνία και την επαφή που έχουμε εμείς με αυτές τις περιοχές, είναι απογοητευμένος. Γιατί ακόμη και σε αυτή τη θεομηνία η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να δώσει μια διαφορετική πραγματικότητα για την κακιά στιγμή, λέει, που υπήρξε σε αυτές τις περιοχές. Πιστεύω, και βέβαια να πούμε και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχασαν άδικα τους ανθρώπους τους από τη θεομηνία αυτή, θα πρέπει όμως με συστηματικό τρόπο η κυβέρνηση να καταγράψει και να αποτυπώσει τις ζημιές, γιατί τα 600 ευρώ ή τα 5.000 ευρώ και τα 8.000 ευρώ που σήμερα ανακοινώνει είναι πραγματικά ασπιρίνες απέναντι σε αυτό το οποίο ζουν σήμερα οι κάτοικοι, ιδιαίτερα στην Καρδίτσα. Είναι οι ζημιές τέτοιες που μιλάνε για 100.000 ευρώ ζημιά. Εδώ θα πρέπει λοιπόν στοχευμένα, πραγματογνώμονες... Δεν υπάρχει πόλη, κυρία Τελιγιορίδου, αυτή την ώρα. Πραγματική εικόνα και να υπάρξει ολική αποζημίωση. Δεν υπάρχει πόλη αυτή την ώρα. Δεν το λέει ο Σκιαδημάς, το λέει ο Βασίλης Βασιλιάκος, ο δήμαρχος Καρδίτσας. Το είπε εδώ στο Κόντρα πριν από λίγο. Ναι. Με τους οποίους είμαστε σε επικοινωνία. Εμείς σήμερα πήγε ο πρόεδρός μας, ο κύριος Τσίπρας, το Σάββατο βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή άμεσα για να δει πραγματικά το τι έχει συμβεί στην περιοχή. Την Πέμπτη με τον κύριο Αραχοβίτη ως τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ για το τομέα της αγροτικής ανάπτυξης θα βρεθούμε στην περιοχή. Αλλά δυστυχώς τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι η καταστροφή και οι ζημιές είναι ολικές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση πραγματικά να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και όπως είπατε και στην αρχή, εδώ υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο της κεντρικής εξουσίας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω... Κύριε Καραγκούνη, αν μου επιτρέπετε, ναι, όμως, ελπίζω ακούω, αυτό που θα είναι ως αποτέλεσμα και της αυριανής επίσκεψης του Πρωθυπουργού να μην είναι στην πεπατημένη της κυβέρνησής σας και εν μέσω γενικότερα οικονομικής κρίσης, για παράδειγμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή που είναι ένα είδος δανεισμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε, έχετε τα χρηματοδοτικά εργαλεία να τα κάνετε και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση που έχει προκύψει και ως αποτέλεσμα της πανδημίας αντιμετωπίζουν μια πραγματικά πολύ δύσκολη και καταστροφική κατάσταση που χρειάζεται πραγματική ενίσχυση. Δεν θα κάνουμε, κυρία Τελιγιορίδου, μικροπολιτική πάνω στην καταστροφή. Το καταλαβαίνετε, όχι εμείς, καμία πολιτική δύναμη. Εμείς δεν την κάναμε. Αυτό είναι σαφές. Και δεν θα ακολουθήσουμε αυτό που κάνατε εσείς όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Δεν είναι μικροπολιτική η πρόταση που κάνουμε, αλλά μια πρόταση που θέλουμε. Δεν λέω αυτό, κυρία Τελιγιορίδου, λέω. Για τους ανθρώπους αυτούς. Λέω ακόμα μεγαλύτερη. Νομίζω ας μείνουμε εκεί. Προφανώς θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Εγώ θέλω πράγματι. Δεν σας έχω διακόψει. Πράγματι να μείνουμε εκεί. Να μην σας επιτρέψω σε αυτή τη συζήτηση να βάζετε θέμα μικροπολιτικής για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν έχουμε από την δική σας συμπεριφορά, όταν ήσασταν εσείς στην αντιπολίτευση, στοιχεία μικροπολιτικής τακτικής. Λοιπόν, Γιώργου. Κοιτάξτε, όταν έγινε το πρώτο lockdown είχαμε 70 επιβεβαιωμένα κρούσματα την ημέρα.
Σήμερα ανακοινώθηκαν 453. Αυτό δείχνει ότι την επιτυχία του ελληνικού λαού στο πρώτο κύμα της πανδημίας η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει ώστε να βρισκόμαστε σήμερα σε μια καλύτερη υγειονομική κατάσταση. Και μου δίνετε και μια πάσα, με συγχωρείτε σας διακόπτω, τα 200 από αυτά τα 453 είναι στο καράτεπέ, έτσι, όχι ότι δεν σημαίνει κάτι, απλώς είναι συγκεντρωμένα τα 203, ναι, στη δομή. Και επίσης λοιπόν τα 174, χωρίς, κύριε Σκιατή, απλώς να δώσουμε τα στοιχεία και για τον κόσμο, τα 174 είναι στην Αττική, έτσι. Λοιπόν. Για τις παλινοδίες και για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση το μεταναστευτικό, θα έλεγα πως αργά υπήρξαν αυτά τα κρούσματα στην Λέσβο. Υπάρχουν λοιπόν 453 σήμερα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όπως είπατε, ένας μεγάλος αριθμός των κρούσματων αυτών βρίσκεται στην Αττική. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έκανε καμία ουσιαστική προετοιμασία για να αντιμετωπίσει αυτό το δεύτερο κύμα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ότι δεν έγινε καμία προετοιμασία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτή τη στιγμή υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας 5.000 λιγότερα άτομα στο μόνιμο προσωπικό. Αφού η κυβέρνηση λέει προσλαμβάνει. Η κυβέρνηση λέει προσλαμβάνει. Γιατί θα τρελαθούμε. Ακούστε λίγο. Μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Δεν τα βάζω μαζί είναι σας να καταλάβω πού είναι η αλήθεια. Αυτό που είπε έτσι. Η ίδια, ναι. Κύριε Σιαδήμα, για να δείτε πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα μας με ευθύνη αυτής της κυβέρνησης, είναι χαρακτηριστικό αυτό που υπόθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή στην Αττική υπάρχουν σε ΜΕΘ 22 κενές κλίνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν έχουμε μία περαιτέρω έξαρση της πανδημίας δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Να πούμε για τις παλινοδίες με το άνοιγμα των σχολείων, με πολύ λιγότερο εκπαιδευτικό προσωπικό, με αύξηση των παιδιών στις τάξεις, όπου στηβάζονται 25 και 27 παιδιά σε τάξεις. Να πούμε για αυτό που γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να ρίξει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας στους πολίτες. Η ίδια όμως δεν έκανε καμία προετοιμασία. Και πέρα από το θέμα αυτό που εγώ πράγματι εύχομαι η χώρα να συνεχίσει να πάει καλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις δείξαν υπευθυνότητα ότι στηρίζουν την προσπάθεια του λαού μας ώστε να μην φτάσουμε στα χειρότερα, η πανδημία αυτή έχει και πολύ μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Και εκεί η κυβέρνηση δεν πήρε αποφασιστικά μέτρα και είχε την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Όταν μιλούσαμε εμείς για τα εμπροστοβαρή μέτρα που πρέπει να πάρθουν, τα στελέχη και η ίδια της Νέας Δημοκρατίας και η ίδια η κυβέρνηση έλεγε ότι αυτό δεν το κάνει γιατί θα δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομική κατάσταση. Αν το είχε κάνει όμως, θα είχαμε μικρότερη ύφεση. Για πάμε στον κύριο Καραγκούνη. Δεν θα είχαμε πάει στο 15,2% λοιπόν, το δεύτερο τρίμηνο. Δεν θα είχαμε λοιπόν αυτόν τον αριθμό των λουκέτων. Μήπως αργήσατε, Υπουργέ, μήπως αργήσατε να πάρετε αποφάσεις. Γιατί... Εγώ αυτό λέω. Κυρία Τελιγιορίδου. Δυστυχώς πάντως οι πολίτες δεν βιώνουν μέσα στην εικονική πραγματικότητα που επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, αλλά στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βάζουν λουκέτα. Άλλες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Υπάρχει μία απορρίθμιση στην εργασία και πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή σε αναστολή εργασίας ή έχουν απολυθεί. Και όσον αφορά το πώς το βιώνουν αυτό οι πολίτες, σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται ακόμη και στις δημοσκοπήσεις που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να παρουσιάσει ως δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά κλπ. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο της εργασίας, στην μικρομεσαία επιχείρηση, στους αυτοαπασχολούμενους και στους αγρότες. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε να θωρακίσει οικονομικά
την μεγάλη πλειοψηφία των μεσαίων και χαμηλών οικονομικά στρωμάτων. Και γι' αυτό εμείς, θέλοντας να είμαστε πραγματικά επικοδομητικοί και να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, καταθέσαμε μια σειρά από μέτρα και προτάσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρθουν και όσον αφορά το επίπεδο των άμεσων αναγκών, αλλά και όσον αφορά το επίπεδο μιας διαφορετικής αναπτυξιακής προοπτικής. Γι' αυτό και ο πρόεδρός μας και με την ευκαιρία στην Θεσσαλονίκη με τη Διεθνή Έκθεση κατέθεσε μια σειρά από 11 προτάσεις, οι οποίες πραγματικά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη θα βοηθήσει, όπως για παράδειγμα το εισόδημα της έκτακτης ανάγκης, αλλά και θα δώσει μια άλλη προοπτική. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει την λογική του να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, παρά μόνο περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και αυτό σήμερα θα έπρεπε να το έχει ήδη κάνει, γιατί έχει ευνοϊκές συνθήκες. Έχει το μαξιλάρι των 37 δις ευρώ, το οποίο αμφισβητούσε μέχρι πριν από λίγους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι τα αφήσατε εσείς, η αλήθεια είναι. Τώρα. Έχει το πάγωμα του Συμφώνου Σταθερότητας, έχει 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ρυθμισμένο το χρέος της χώρας, έχει τη δυνατότητα του δανεισμού από τις αγορές με χαμηλά επιτόκια, αλλά όλα αυτά φαίνεται ότι δεν θέλει να τα αξιοποιήσει προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και πού θα τα πάει τα λεφτά, δεν έδωσε 8 δισεκατομμύρια από τη Θεσσαλονίκη. Και λέμε ότι αυτό πρέπει να το κάνει πριν να είναι αργά. Μάλιστα. Και είναι τα σοβαρά. Καλά, βίντε, τα υπόλοιπα της ανησυχίας εκεί, δεν έχει κανένα νόημα τα δένα δικά μου. Όχι, 30 δεύτερα, κυρία Τελιγιορίδου, και να κλείσουμε. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία έλεγε όταν συζητούσαμε για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία ότι διχάζουν τη χώρα, και προχθές που την κάνανε οι ίδιοι όρθιοι όλοι μαζί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούσαν. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που αν θέλετε όποια στιγμή θέλετε θα την κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω. Εκείνο που θέλω να πω συντομία είναι ότι το πρόγραμμα το δικό μας είναι πλήρως κοστολογισμένο. Είναι 8,5 δισεκατομμύρια για τα έκτακτα μέτρα και 3,5 δισεκατομμύρια για τα μόνιμα. Αυτό που είπε πριν ο κύριος Καραγκούνης, ακόμη και για την εισφορά αλληλεγγύης, αποτελεί ένα έκτακτο μέτρο μόνο για το 2021. Για ένα χρόνο, έτσι είναι. Για ένα χρόνο και θα δούμε, είπε. Όχι μόνιμο. Ναι, ο δεν εννοώ. Αφορά τους συνταξιούχους, δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ακόμη και οι 100,000 θέσεις εργασίας που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι θέσεις οι οποίες δεν βάζουν όριο στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των θέσεων και για να μην υπάρξουν απολύσεις. Γι' αυτό είπατε μην τις ψηφίσετε. Δημιουργούν την προϋπόθεση για την περαιτέρω απορρίθμιση καλό, είστε και καλό τηλεοπτικό δίδυμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Τελιγιορίδου, ΣΥΡΙΖΑ Νομός Καστοριάς.